Πυρκαγιά ξέσπασε λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι στο Επαλάμφισσας, γεμίζοντας τον χώρο με καπνούς. Ναι, σήμερα γύρω στις 12 η ώρα με ενημέρωσε τη φοιτήτρια, κυρία Γιάγκα, για αυτό το περιστατικό. Κάποιοι μαθητές, μάλλον μαθητές, δεν το έχουμε ακόμα διερευνήσει το θέμα, έβαλαν φωτιά σε κάποια υλικά που ήταν από τις πρόσφατες αποκριάτικες εκδηλώσεις, διακοσμητικά, θα το λέγα. Mm-hmm. Προκλήθηκε πανικός. Πολύ κάπνα σε όλο το διάδρομο, με αποτέλεσμα να χρειαστεί την επέμβαση της πυροσβεστικής για να είναι ο εγκλωβισμός και των εκπαιδευτικών. Θέλω να σημειώσω ότι οι εκπαιδευτικοί βοήθησαν πάρα πολύ στον εγκλωβισμό των μαθητών και των καθηγητών. Και αυτή τη στιγμή ένας καθηγητής με 9 μαθητές νοσηλεύονται προληπτικά στο νοσοκομείο της Άμφισσας, γιατί έχουν εισπνεύσει, εισέπνευσαν καπνό που... Και εγώ όταν φαινιζόλ τέτοια υλικά, τα οποία είναι τοξικά. Ήταν δύσκολες στιγμές. Ήταν δύσκολη στιγμή όντως. Ναι. Δημιουργήθηκε πανικός στο σχολείο. Mm-hmm. Αλλά τέλος καλό, όλα καλά, δεν είχαμε κάτι... Κύριε Διευθυντά, να ρωτήσω, πώς βρέθηκε εκεί το άρμα, το αποκριάτικο? Πώς βρέθηκε? Πρόσφατα έκαναν κάποιες εκδηλώσεις στο σχολείο. Και μάλλον δεν μπόρεσα να πάω στο χώρο, γιατί είχε ακόμα κάπνα. Αύριο μεθαύριο θα το επισκεφτώ. Το τοποθέτησαν εκεί για προσωρινά, πιστεύω. Μέχρι να το απομακρύνουν. Μέχρι να το απομακρύνουν, ναι. Προσωρινά, πιστεύω. Okay. Δεν ήταν του Δήμου, ήταν του σχολείου το άρμα. Α, το σχολείο. Ναι, το σχολείο ήταν το άρμα. Ναι. Α, γι' αυτό, για το λόγο, ναι, αυτό, ναι, τοποθετήθηκε. Προσωρινή τοποθέτηση έγινε εκεί. Κάποιος μαθητής έβαλε φωτιά. Σε ώρα μαθήματος, να το σημειώσω γι' αυτό. Δεν ήταν σε διάλειμμα, ήταν σε ώρα μαθήματος. Εγκλωβίστηκαν τα παιδιά. Εγκλωβίστηκαν τα παιδιά και χρειάστηκε πυροσβεστική και οι καθηγητές να βοηθήσουν που γνώριζαν το χώρο εκεί καλύτερα από τους πυροσβέστες, για να γίνει ο εγκλωβισμός των μαθητών και της καθηγήτριας. Οι μαθητές δύο αιθουσών σε ώρα διδασκαλίας εγκλωβίστηκαν και εισέπνευσαν καπνούς πολυουρεθάνης. Στο σημείο έσπευσε η πυροσβεστική, πραγματοποιώντας έρευνα στο τεράστιο κτίριο για τυχόν εγκλωβισμένους. Ευτυχώς, κατά τη διάρκεια της φωτιάς και σε αυτή την πτέρυγα, ήταν μόνο 2 τάξεις που λειτουργούσαν. Όλες οι υπόλοιπες ήταν στην νότιο-ανατολική πτέρυγα. Και ευτυχώς, αν ήταν περισσότεροι μαθητές, ενδεχομένως να είχαμε μεγαλύτερη δυσκολία. Άμεση ήταν η επέμβαση της πυροσβεστικής. Είχε ήδη η φωτιά καταδυστεί από μαθητές με τους πυροσβεστήρες, οι οποίοι έχουν πρόσφατα κιόλας αναποδοθεί. Οπότε δεν είχαμε τέτοιο πρόβλημα της πυροσβεστικής. Και γι' αυτό κιόλας, άμεσα η πυροσβεστική δεν είχε να κάνει το έργο της κατάσβεσης. Είχε όμως να κάνει το έργο της έρευνας μέσα στις αίθουσες για να δει αν υπάρχει κάποιος μαθητής ή κάποιος καθηγητής που να έχει λιποθυμήσει, να έχει εγκλωβιστεί, να έχει κάποιο πρόβλημα. Το ΕΚΑΒ ήρθε και αυτό άμεσα και έκανε διαποδητή 10 άτομα συνολικά, μια καθηγήτρια και 9 μαθητών. Οι 8 μαθητές έχουν ήδη εξέλθει το νοσοκομείο, έχουν πάρει εισιτήριο και πιστεύουμε ότι μέσα στην ημέρα θα βγει και η καθηγήτρια με το μαθητή που είναι στο νοσοκομείο. Έχουν μείνει εκεί για προληπτικούς λόγους και περαιτέρω εξετάσεις. Ήταν δύσκολα, έτσι. Ήταν αρκετά δύσκολα. Λόγω του έντονου καπνού και λόγω του υλικού της κατασκευής αυτής που υπήρχε εκεί, δημιούργησε πολύ δύσκολες συνθήκες. Και μεταφέρθηκε όλος ο καπνός ουσιαστικά σε όλη την πτέρυγα. Δόξα τω Θεώ, όλοι επενέβησαν ψύχρεμα εκεί που έπρεπε, άμεσα, και δεν είχαμε περαιτέρω προβλήματα. Η πυρκαγιά ξεκίνησε όταν αποκριάτικο άρμα, το οποίο βρισκόταν στο κλιμακοστάσιο του σχολείου, τυλίχθηκε στις φλόγες κάτω από διευκρίνιστες συνθήκες. 9 μαθητές και μια καθηγήτρια διακομίστηκαν στο νοσοκομείο Άμφισσας για τις πρώτες βοήθειες. Προανάκριση για τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς διενεργεί το αρμόδιο τμήμα της πυροσβεστικής υπηρεσίας Άμφισσας. Ναι, έχω εξετάσει παιδιά, έχω εξετάσει και την καθηγήτρια την οποία, η οποία προσήλθε, μάλλον την έφερε το ΕΚΑΒ, όπως και τους άλλους μαθητές. Εξετάστηκαν όλοι εντελεχώς, κλινικά και όπου χρειάστηκε και εργαστηριακά με επιπλέον εξετάσεις. Δεν βρέθηκε κάτι το ιδιαίτερο στη συντηρητική πλειοψηφία των περιστατικών. Ένας μόνο μαθητής χρειάστηκε να λάβει φαρμακευτική αγωγή για το σπίτι. Οπότε έχουν αναχωρήσει όλοι για το σπίτι εκτός μίας μαθήτριας, της οποίας περιμένουμε κάποιες επιπλέον εξετάσεις. Οι μαθητές πήγαν στο σπίτι τους, όπως σας είπα, με οδηγίες για το τι πρέπει να κάνουν αν εμφανιστούν κάποια συμπτώματα.
Σε τι κατάσταση ήταν, γιατρέ μου? Ήταν σε καλή κατάσταση. Περισσότερο θα έλεγα ότι ήταν προληπτικά, όπως και έπρεπε να γίνει, εξαιτίας του συμβάντος, δηλαδή της εισπνοής του καπνού. Η καθηγήτρια πιο σοβαρά? Η καθηγήτρια όχι. Δεν είχε κανένα σύμπτωμα. Όταν την εξέτασα εγώ, εξετάστηκε και αυτή προληπτικά μαζί με όλους τους άλλους. Πληροφορηθήκαμε ότι τους είδαν και ψυχολόγοι. Τους είδαν και ψυχολόγοι, ναι.